ήταν στάση ζωής, το μεγάλο του κεφάλαιο, να μείνει ο ίδιος και να διορθώσει τον κόσμο. Και επέμενε ότι για να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους, το ίδιο μας το σπίτι, αν αυτό είναι σάπιο. Στο βιβλίο ταιριάζει στις αντιλήψεις με τη Φανή που υπεραγαπάει για τη μεγαλώνουσα αδέλφια, καθώς φροντίζει αυτό η μητέρα της η Άρτεμη, που γνωρίζει, εν τραγική όμως αγνία των παιδιών, ότι είναι αδέλφια ετεροθαλή από τα σταλεία του πρώτου συζύγου της του Θεοχάρη με τη σύζυγο του Επιστήθιου Φίλου και προπάντων συνεργάτη Νεοκλή. Ένας κομβικός για την υπόθεση χαρακτήρας, η Άρτεμη, ακροβατεί με σιωπή και αβουλία ως τη μέρα του reunion πάνω στο σκηνή ενός συνειδησιακού παιχνιδιού, το οποίο η ίδια θα κόψει για να αποκατασταθεί η διασαλευμένη ηθική τάξη και να συντελεστεί τόσο η αυτοκάθαρσή της, όσο και η γενικότερη κάθαρση.